ακροατές, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Καταρχήν η πρωτοβουλία του κόμματος, όπως η σημερινή, δηλώνει έμπρακτα την ειλικρινή στάση απέναντι στην κοινωνία και στην ικανοποίηση της ανάγκης που έχει το παιδί μέσα σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον να διαπαιδαγωγείται ολόπλευρα, να θωρακίζει την υγεία του και να αναπτύσσει αρμονικά. Ένα θέμα αρκετά σοβαρό, αν αναλογιστούμε τις επιπτώσεις που είχαν οι εγκλεισμοί των παιδιών λόγω της πανδημίας, η στέρηση του παιχνιδιού, η σωματική τους αδράνεια μπροστά στις οθόνες και η ψυχολογική τους πίεση να ανταποκριθούν σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Δυστυχώς όμως, οι ακολουθούμενες πολιτικές των δίθεν κομμάτων της αστικής τάξης, εκτός από εχθρικές για την ανάπτυξη, του παιδιού, είναι επιπόλαιες, πρόχειρες και αντικοινωνικές. Γιατί ακολουθούν τις εκθέσεις των λεγόμενων σοφών, τύπου κυρίου Πισαρίδη, οι οποίες διαπιστώνουν την προοπτική μείωση του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, συγκεκριμένα κατά 450.000 παιδιά, στα επόμενα 15 χρόνια. Και σχεδιάζουν όχι στην αναστροφή του κλίματος υπολειμητικότητας, αλλά στη μείωση των δημόσιων δαπανών σε σχολικές υποδομές, διδακτικό προσωπικό, όπως και στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Δήμους, ώστε τα σχολικά βάρη να μετεξελιχθούν σε ανταποδοτικά και σε βάρος της λαϊκής οικογένειας. Η συρρήκνωση του παιδικού πληθυσμού στη χώρα μας είναι κραυγαλαία για τα τελευταία 14 χρόνια. Οι γεννήσεις μειώνονται και έχουν φτάσει περίπου στις 82.000, ενώ οι θάνατοι αυξάνονται και η διαφορά αγγίζει ή και ξεπερνά τις 40.000 κάθε έτος. Εξωφρενικός αριθμός, αλλά για τον καπιταλισμό και τη δίθεν εξουσία, είναι συμβατός με την ανάπτυξη που σχεδιάζουν για την κοινωνία. Ορισμένες σκέψεις θα μεταφέρω από το χώρο δράσης μου, όπου εδώ και 40 περίπου χρόνια βρίσκομαι σε ένα ακαδημαϊκό τμήμα που ετοιμάζει τα στελέχη της εκπαίδευσης στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Είναι γεγονός πως η φυσική αγωγή και η άσκηση αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το οικοδόμημα της αγωγής της νέας γενιάς. Η κοινωνία πάνω απ' όλα έχει την υποχρέωση και την ανάγκη να μην παραμελεί την άσκηση των παιδιών, ώστε αυτό το βήμα να κρατά εφόρου ζωής. Δηλαδή το σύνθημα που εμείς πρεσβεύουμε είναι η διαβίου άσκηση. Και αυτό ακριβώς το σύνθημα φέρνει μόνο θετικά αποτελέσματα και έχει να επιδείξει σε όσες κοινωνίες δοκιμάστηκε με ένα σαφή και οργανωμένο τρόπο. Η αστική ζωή με όλες τις ιδιαιτερότητες, οι συνθήκες εργασίας, η πρόοδο της επιστήμης, της υγιεινής κτλ. Έχουν ορίσει την ανάγκη για μεθοδικότερη παρακολούθηση της σωματικής ανάπτυξης των ανθρώπων. Ένα παιδί μετά τη γέννησή του πρέπει να οδηγηθεί σε μια ορμονική ωριμότητα στην οποία σημαντικό ρόλο θα παίξει και η άσκηση. Η φυσική αγωγή έχει ως βασικό σκοπό τη σταθεροποίηση της υγείας, η οποία είναι επακόλουθο της φυσικής ανάπτυξης του ανθρώπινου οργανισμού. Προσπαθεί να θεραπεύσει όλες τις φυσικές ελλείψεις που μπορεί να παρουσιάσει το άτομο από τη γέννησή του ή και εκείνες που θα διακινδυνεύσει να υποστεί στην πορεία της ανάπτυξής του. Η υγεία, μια κατάσταση ισορροπίας και καλής λειτουργίας του οργανισμού, είναι πάρα απ' όλα ένα αγαθό κοινωνικό, γιατί συνοδεύεται με αισθήματα χαράς, ευδιαθεσίας, ασφάλειας, εμπιστοσύνης του ατόμου στον εαυτό του, ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε κόπους και προσπάθειες να αγωνιστεί για μια καλύτερη ζωή. Κατά δεύτερο λόγο, η φυσική αγωγή επιδρά στη βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων και όλων των κινητικών δραστηριοτήτων με έμφαση στην ενδυνάμωση και στην άριστη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος. Η τελευταία σχετίζεται με τη σωστή διατροφή, την άριστη καρδιοαναπνευστική λειτουργία, το νευρικό και άλλα συστήματα του οργανισμού. Οι επιστημονικές μελέτες έχουν υπολογίσει και φυσικά έχουν αποδείξει τη δαπάνη της κάθε νοητικής ενέργειας, αλλά και τις επιδράσεις που δέχεται το ανθρώπινο σώμα σε όλη την ηλικιακή του εξέλιξη. Από μια απλή δραστηριότητα που μπορεί να είναι η βάδιση, η κολύμβηση, η
πεζοπορία, στη φύση, η ποδηλασία, το παιχνίδι και γενικά κάθε φυσική ανασχόληση που γίνεται σε ικανοποιητικές συνθήκες. Δεν είναι λιγότερα αξιόλογα τα πνευματικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ενασχόληση του παιδιού με τη φυσική αγωγή. Η φυσική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου μπορεί να βοηθηθεί όταν χρησιμοποιηθεί η διάθεση για κίνηση, το παιχνίδι και κάθε οργανωμένη κινητική δραστηριότητα, η οποία θα ευνοήσει και θα επιταχύνει την πνευματική του ανάπτυξη. Η εκμάθηση μιας απλής κίνησης αναγκάζει το παιδί να δώσει την απαραίτητη προσοχή, να επιμείνει στη βελτίωσή της και στη θέληση ενδεχομένως και να πετύχει. Παλαιότερες αλλά και πιο σύγχρονες μελέτες έχουν αποδείξει πως η πνευματική εργασία τις περισσότερες φορές βελτιώνεται από μυϊκές ασκήσεις που έχουν προηγηθεί από αυτή. Στα πνευματικά αποτελέσματα μπορούν να προσθεθούν και τα καθαρώς ηθικά. Η διάθεση προς τη σωματική κούραση αναπτύσσει τη σκληραγωγία. Οι δυναμικές ασκήσεις και αυτές τις ευκαμψίες δυναμώνουν την ψυχραιμία, την ταχύτητα στις αποφάσεις, την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και ενισχύουν μια υπερηφάνεια η οποία αποτελεί στοιχείο δυναμικότητας του χαρακτήρα του ανθρώπου. Σε μια ομαδική άσκηση απαιτείται πειθαρχία, αφού πρόκειται να ακολουθηθούν επιδέξιες κινήσεις συνεργασίας. Αυτή η πειθαρχία αποτελεί και έναν παράγοντα κοινωνικοποίησης των παιδιών. Εδώ επισέρχεται και το στοιχείο του συναγωνισμού, της άμυνας, στοιχεία που παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση του ατομικού χαρακτήρα, αλλά και μια τάση που μαρτυρά τη θέληση για πρόοδο και αυτοκυριαρχία. Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν και κοινωνικά επακόλουθα, τα οποία εμφανίζονται αργότερα και έχουν σχέση με την απόδοση στην εργασία, με την πρόληψη από μυοσκελετικές δυσλειτουργίες ή ακόμα και εργασιακές ασθένειες, αλλά και την καθυστέρηση των πρόωρων γερατιών. Το παιδί και ο έφηβος, όταν ασχολείται με τη φυσική αγωγή, αποκτά θάρρος να αγωνιστεί, να παίρνει πρωτοβουλίες και να πρωταγωνιστεί, για να είναι σε θέση να ξαλαφρώσει από το μόχθο, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τον συνάνθρωπό του. Η φυσική αγωγή προβάλλει πάντα τη φυσική ανάπτυξη της κινητικής ενέργειας και επακόλουθα την κατάκτηση της φυσικής κατάστασης του ανθρώπινου σώματος, που σε τελευταία ανάλυση είναι η υγεία. Η φυσική αγωγή ακριβώς είναι μια αγωγή που επιδιώκει να δημιουργήσει υγιείς ανθρώπους και όχι μόνο με την ειδική προπόνηση αθλητές ή λιγότερους πρωταθλητές επαγγελματίες. Κάθε αγωγή είναι μια ενέργεια συνέχειας, ένα δημιουργικό έργο μεγάλης διάρκειας, μια επίπονη προσπάθεια που περιλαμβάνει δοκιμασμένες μεθόδους με την ανάλογη προοδευτικότητα. Έτσι και η φυσική αγωγή είναι μια μεθοδική ενέργεια, προοδευτική, συνεχής από τη μικρότερη παιδική ηλικία και συνεχίζεται στην εφηβική με σκοπό να σταθεροποιηθεί η φυσιολογική και η σωματική ανάπτυξη, να βελτιωθούν οι οργανικές αντιδράσεις, λειτουργία καρδιάς, αναπνοής κτλ. Όπως και οι ικανότητες, όπως είπαμε, σε όλα τα είδη των φυσικών ασκήσεων. Στο ερώτημα, πού μπορεί να οδηγήσει η ανεπαρκής φυσική δραστηριότητα των παιδιών, την απάντηση τη δίνει όχι μόνο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και πολλές χιλιάδες μελέτες επιδημιολογικές που τονίζουν πώς η ανεπαρκής φυσική δραστηριότητα είναι ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου θνησιμότητας παγκοσμίως. Είναι βασικός παράγον κινδύνου για μη μεταδοτικές ασθένειες, όπως καρδιαγγειακές, καρκίνος, διαβήτης, ενώ η φυσική δραστηριότητα έχει σημαντικά ωφέλη για την υγεία και την πρόληψη αυτών των παθήσεων. Περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού των εφήβων δεν είναι σωματικά ενεργός. Και ένα άλλο σημείο, ότι οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς φυσικής δραστηριότητας λειτουργούν σε σχετικό βαθμό στο 56% των κρατών μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και στο ερώτημα, σε τι βαθμό αυτή η φυσική δραστηριότητα πρέπει να εφαρμόζεται για να υπάρχουν ωφέλη? Όλες οι μελέτες συγκλίνουν στην πρόταση πως για τα παιδιά και τους εφήβους ηλικίας 5 έως 17 ετών, τουλάχιστον 60 λεπτά μέτριας έως έντονης φυσικής δραστηριότητας σε καθημερινή βάση.
Φυσικά η δραστηριότητα που ξεπερνά αυτά τα 60 λεπτά συμβάλλει με επιπλέον ωφέλη για την υγεία. Και αν το εξειδικεύσουμε λιγάκι, ειδικά για το μυοσκελετικό σύστημα, αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Ποιος ακούει όμως, ποιος σχεδιάζει και ποιος εφαρμόζει τα αυτονόητα. Δυστυχώς υπάρχουν οι πολιτικές που δεν λογαριάζουν την υγεία των παιδιών και όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα 800.000 περίπου παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, αθρηστικά, έχουν ακριβώς αυτή τη ζωτική ανάγκη της άσκησης και της κινητικής δραστηριότητας για να παραμείνουν ανεργά, υγιεί και εύρωστα. Για να προλάβουν τις ασθένειες, να προστατεύσουν την υγεία τους, να γίνουν σκεπτόμενα άτομα, να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπάτηση των ελευθεριών τους. Το μειωμένο ωράριο φυσικής αγωγής για ένα παιδί δημοτικού σχολείου, το μέγιστο στις 2 ώρες, δεν είναι και 2, ούτε 1,5 δεν φτάνει, δεν παίζει κανένα ρόλο και αφήνει στη συνέχεια την κάθε οικογένεια να πληρώσει από το εισόδημά της για να μπορεί αυτό το παιδί να πάει στις εξωσχολικές δραστηριότητες. Δηλαδή, πάλι η οικογένεια στην προκειμένη περίπτωση. Οι δημόσιες σχολικές μονάδες μειώνονται σταθερά, αλλά παράλληλα αυξάνονται οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες. Το διδακτικό προσωπικό έχει μια αύξηση, αλλά κυρίως στις ιδιωτικές εκεί που υπάρχουν θέματα με τις σχέσεις εργασίας. Τα δημοτικά αυτή τη στιγμή έχουμε 4.242 σχολικές μονάδες, έχουν διδακτικό προσωπικό που φτάνει σε 70.000. Εάν αναζητήσουμε τους ανθρώπους της φυσικής αγωγής, δυστυχώς είναι πάρα πολύ λίγοι. Την τελευταία δεκαετία των μνημονίων και του οικονομικού στραγγανισμού της οικογένειας που πέτυχαν με τις πολιτικές τους τα κόμματα της δίθεν εξουσίας, ο αριθμός των μαθητών νηπίων και δημοτικού μειώθηκε κατά περίπου 20.000. Γεγονός που δείχνει την ανασφάλεια που διαπερνά τα λαϊκά στρώματα, κυρίως την ενδυνάμωση της οικογένειας. Ο καπιταλισμός και η αστική τάξη δεν αφήνει περιθώριο στην κοινωνία να ενεργοποιηθεί, γιατί θέλει το παιδί να γίνεται τακτικός πελάτης του αθλητικού θεάματος και όχι ενεργός, κινητικά δραστήριος και να απολαμβάνει μέσα από την άσκηση τη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την ποιότητα ζωής και πάνω απ' όλα την υγεία του. Η μαζική άθληση στο σχολείο, στη γειτονιά αλλά και στους χώρους εργασίας είναι αυτή που έχει δοκιμαστεί πάντα με θετικά αποτελέσματα, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία σχέσεων συνεννόησης, διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών μάθησης και εκπαίδευσης, αλλά και πρωτοβουλειών που δοκιμάζονται στον χρόνο και στο επίπεδο των διεκδικήσεων. Οι σχολικές υποδομές στην κυριολεξία είναι αφιλόξενες, όχι μόνο για την ολόκληρη εκπαίδευση των παιδιών, μέσα από τη δημιουργία και την καλλιέργεια της αναζήτησης της αλήθειας των φαινομένων, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων που πρέπει να έχουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις για να οργανωθεί το μάθημα της φυσικής αγωγής. Όλα τα πιο πάνω δείχνουν την ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες για καλύτερες συνθήκες, που να αναδεικνύει τη σημασία και το ρόλο της φυσικής αγωγής στα πλαίσια της κινητικής δραστηριότητας του ατόμου, κατά βάση ως μέσο, όπως είπαμε, διατήρησης υγείας, της ευρωστίας και της ποιότητας ζωής του λαού μας. Να εξηγήσουμε ακόμα και στα παιδιά αλλά και στους γονείς τους πως ο επαγγελματικός αθλητισμός στην αστική κοινωνία είναι γέννημα του καπιταλισμού, αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες με το παγκόσμιο του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, φαινόμενο της κοινωνίας που βασίζεται στην ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και εκμετάλλευσης. Ο αθλητισμός αυτής της κατεύθυνσης αποτελεί μορφή που χρησιμοποιείται από την αστική τάξη για οικονομικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς σκοπούς. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να οργανώσουμε με μεθοδικό τρόπο ένα κίνημα φυσικής αγωγής για όλους, βασιζόμενο στην νεολαία, με άξονες στη μαζικότητα, το δικαίωμα στην άσκηση, στην ανάπαυση, στην αναψυχή, στην προάσπιση της υγείας. Να πάρουμε πρωτοβουλίες που να καλλιεργούν τις αθλητικές σχέσεις, οι οποίες συμβάλλουν με επικοδομητικό τρόπο στην κατανόηση και στη φιλία και όχι στην εχθρότητα, στο φανατισμό, το μίσος και την αντιπαλότητα που ενισχύουν οι μεγαλοπαράγοντες για τα δικά τους συμφέροντα. Να αναδείξουμε την εκμετάλλευση που γίνεται σε βάρος των εργαζομένων και κυρίως της νεολαίας, την οποία τη θέλουν να πληρώνει
για να παρακολουθεί το αθλητικό θέαμα και να είναι στιβαγμένη στις εξέδρες και έτσι αδρανής να μην λειτουργεί και να μην είναι ζωντανή μέσα από την άσκηση. Να πρωτοστατήσουμε σε δράσεις ώστε να αξιοποιηθεί το στελεχικό δυναμικό των τμήματων φυσικής αγωγής της χώρας και της πλούσιας γνώσης που παράγεται σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Οι πτυχιούχοι της φυσικής αγωγής ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τις 30.000, ενώ οι ενεργοί φοιτητές των 4 σχολών είναι περί τις 5.000 και πέραν των 8 εξαμήνων άλλες 7. Παρ' όλα αυτά, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα γίνονται φύλο φτερό και με τα τερτύπια των νόμων που ψηφίζονται και εφαρμόζονται. Τέλος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχουμε την υποχρέωση να στηρίξουμε τη φυσική αγωγή στο σχολείο, γιατί έτσι συμβάλλουμε αποφασιστικά στην αγωγή της νέας γενιάς, στην πρόληψη, στις συνήθειες δια τη διαβίου άσκηση και ενισχύουμε την νεολαία με σωστές επιλογές στη ζωή τους, να μπορούν να αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο και να μην νιώθουν κουρασμένοι. Γιατί όπως έγραφε ο Μπρέχτ, σαν ο αγώνας στο πιο πικρό του σημείο φτάσει, είναι οι αγωνιστές πιο κουρασμένοι. Όσοι αγωνιστές παρά είναι κουρασμένοι, χάνουν τη μάχη. Και εμείς δεν θέλουμε να τη χάσουμε. Ευχαριστώ.